Γεια χαρά, είμαι ο Αλέξανδρος Νεδέλκος και σήμερα θα σας παρουσιάσω μια εφαρμογή της οικογένειας των Paradiddle Rudiments πάνω στην Ζαβλιτσένα και για να είμαι πιο ακριβής, πάνω στην μουσική του παραδοσιακού χορού Ζαβλιτσένα. Η Ζαβλιτσένα λοιπόν είναι ένας χώρος της ευρύτερης περιοχής της γενέτειράς μου, της Έδεσας και το όνομά του σημαίνει σειρώμενη από το δεύτερο βήμα του αντίστοιχου χορού που στο αργό του μέρος σέρνεται. Θα χρησιμοποιήσω μια ηχογράφηση της ιστορικής ορχήστρας του Νήσι από τα τέλη του 1970, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εντευκτήριο του ΦΟΕ. ΦΟΕ είναι ο φυσιολογικός όμιλος της Έδεσας, μια πολύ όμορφη περιοχή, λίγο πάνω από την Έδεσα. Κρουστός της ορχήστρας ήταν ο Άγγελος Κίνας, μία από τις πιο σημαντικές μορφές στα παραδοσιακά κρουστά της Μακεδονίας. Και την παράδοση στις μέρες μας συνεχίζουν επάξια ο γιος του Γιώργος και ο εγγονός του Άγγελος. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι πέρα από το Νταόλι, οι παραδοσιακοί κουστοί της περιοχής χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν ακόμα το λεγόμενο κασοτάμπουρο, δηλαδή μια κάσα και ένα ταμπούρο τοποθετημένο είτε στο έδαφος, είτε σε κάποιο τελάρο, είτε ακόμα και στην πλάτη μιας ψάθινης καρέκλας, ειδικά παλιότερα. Και πολλές φορές μάλιστα όταν το ταμπούρο ήταν στο έδαφος και δεν υπήρχε στήριγμα, το σηκώναν λίγο οι παίχτες με την άκρη του ποδιού τους. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάμε λοιπόν στην εφαρμογή μας. Θα δανειστώ την Ζαβλιτσένα για να εφαρμόσω πάνω τις συνδυασμούς παραντίτλες, δηλαδή singles, doubles, triple παραντίτλες, αλλά και παραντίτλε diddles. Θα έχω κάποια γεμίσματα με diddles, δηλαδή διπλά. Και το concept είναι ότι τα χτυπήματα της κάσας από το κομμάτι που ακούμε πρακτικά καθορίζουν την εφαρμογή των rudiments και ποιοι συνδυασμοί θα υπάρξουν. Από τεχνικής πλευράς η εφαρμογή αυτή δεν έχει κάτι πολύπλοκο, πρακτικά έχουμε συνδυασμούς παραντίτλες. Έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ερχόμαστε έτσι σε επαφή με τις παραδοσιακές αυτές μουσικές και με τις ρίζες μας και τις γνωρίζουμε. Και επίσης έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον για μένα το γεγονός ότι παίζοντας από πάνω τους ακολουθούμε αυτή την μοναδική ροή και παλμό που έχουν αυτά τα κομμάτια με το χαρακτηριστικό τους κούνημα, ξεκινώντας από αργά τέμπο και πηγαίνοντας στα γρήγορα, γιατί τα πιο πολλά παραδοσιακά πάνω στην περιοχή μας έτσι είναι, ξεκινάνε από αργά, ο χορός είναι αργός στην αρχή και μετά σιγά σιγά όσο προχωράει το κομμάτι γίνεται όλο και πιο γρήγορο και χορεύουν και πιο γρήγορα οι χορευτές. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι εννοείται πως τεχνικά έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι και ωραίο να προσπαθούμε να παίξουμε γρήγορα, αλλά έχει εξίσου σημασία να προσπαθήσουμε να παίξουμε και πολύ αργά, και το οποίο και αυτό έχει την δυσκολία του, και να προσπαθήσουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη ροή με τα παίξηματά μας πάνω σε αργά τέμπο, και νομίζω κάτι τέτοιο είναι ιδανικό. Επίσης πιστεύω ότι με την χρήση των εφαρμογών καλλιεργούμε περαιτέρω την μουσικότητά μας και έχουμε και μεγαλύτερη ευχέρεια στο να παίζουμε και να κινούμαστε σε μεικτά μέτρα. Η Ζαβλιτσένα είναι στα 7 τέταρτα. Και επίσης κάποιος μπορεί να το δει ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζέσταμα για τα χέρια, εξάσκηση στο παραντίτλες. Όπως και αν το δείτε, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και εγώ τουλάχιστον το απολαμβάνω πάρα πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να το δούμε.